για τις αγροτικές κινητοποίησεις, αλλά και για την παρέμβαση σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έλεγε πριν ο Κώστας Μαυρίδης, για το ότι θα χαθούν πόροι ιδιαίτερα για την ανδιάρθρωση των καλλιεργειών. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σταύρο Αραχοβίτη, ο οποίος είναι και τομέαρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα, κύριε Αραχοβίτη. Ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα σας. Έστω και τηλεφωνικά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή χρονιά να ευχηθούμε σε όλους. Μια χρονιά που ας ελπίσουμε ότι θα φέρει τις αλλαγές που έχουμε ανάγκη. Για να ξεκινήσουμε με τη σημερινή σας παρέμβαση και μετά να δούμε λιγάκι και τις αγροτικές κινητοποίησεις. Βεβαίως, βεβαίως. Η ερώτηση σημερινή που βγάλαμε σχετικά με την κατάσταση του ΕΦΕΤ πυροδοτήθηκε από πληροφορίες που είχαμε από καιρό, αλλά και την επιστολή των εργαζομένων, το κείμενο των εργαζομένων, ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα πράγματα δεν πάνε καλά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο οργανισμός, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την ασφάλεια των τροφίμων και πιστοποιημένος πανευρωπαϊκά για την ασφάλεια των τροφίμων, είναι πρώτον υποστελεχωμένος. Άρα δεν μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του. Δεύτερον, ο προϋπολογισμός του χρηματοδότησή του είναι ελλειμματική και προσέξτε, μιλάμε για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υποτίθεται ότι ο προϋπολογισμός για τους ελέγχους, για τα εκτός έδρας, για τα υλικά, για τις μετακινήσεις του προσωπικού και τη μισθοδοσία καλύπτεται από το δημόσιο και από τα πρόστιμα που εισπράττονται. Τρίτον λοιπόν, κατά συνέπεια, είναι ότι τα πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί από τους εργαζόμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχουν χρεωθεί στις επιχειρήσεις, άρα κανένας δεν έχει, καμία από τις επιχειρήσεις που έχουν παρανομήσει, δεν έχει καταβάλει πρόστιμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κατάσταση που επικρατεί στον ΕΦΕΤ δημιουργεί ανησυχία για το ποια είναι η κατάσταση στην αγορά όσον αφορά το τρόφιμο. Με αφορμή όλα αυτά, καταθέσαμε την ερώτηση αυτή που έχετε στα χέρια σας και ελπίζουμε να έχουμε σύντομα απάντηση από το Υπουργείο. Έχουμε όμως και μια άλλη παρέμβασή σας, γιατί θα χαθούν πόροι, έτσι, το έλεγε πριν ο Κώστας, πάνω από 160 εκατομμύρια, και αυτό αντιλαμβάνεστε δημιουργεί μια επιπρόσθετη ανησυχία. Από τη μία δεν θα έχουμε πρώτη ύλη, άρα πώς να πάνε τα χρήματα στη μεταποίηση. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Προσέξτε, τώρα μέσα στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου που κατέθεσε η χώρα και έχουμε κάνει κριτική εδώ και δύο υπουργούς, έχει η κυβέρνηση αλλάξει δύο υπουργούς που χειρίζονται το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ, κανένας δεν φαίνεται να καταλαβαίνει τι έχουμε καταθέσει σαν χώρα, τι εφαρμόζεται από 1η-1η του 2023 για την Ελλάδα. Οι πόροι λοιπόν αυτοί όχι μόνο χάνονται, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι η αναπτυξιακή δυναμική που θα έδιναν οι πόροι στην οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει. Μόχλευση δηλαδή. Άρα, δεν θα γίνει μόχλευση εννοείται. Ακριβώς. Δεν θα γίνει μόχλευση, αυτό ακριβώς που λέτε. Το ζητούμενο τώρα ποιο είναι? Ότι στην κατάσταση που βρίσκεται η πρωτογενής παραγωγή στην Ελλάδα, με το υψηλό κόστος παραγωγής, με την ακρίβεια που επικρατεί, κάθε ευρώ είναι κρίσιμο στο πού θα κατευθυνθεί, όχι μόνο να μην χαθεί, αλλά και στο πού θα κατευθυνθεί. Αυτό που βλέπουμε να επιταχύνεται τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία, με την εγκατάλειψη σταυλικών εγκαταστάσεων, μονάδες να χάνονται δηλαδή, και τον υποσιτισμό των ζώων, άρα μείωση της παραγωγής, που καταγράφεται και στα επίσημα στοιχεία, πέρα από αυτά που μας λένε οι κτηνοτρόφοι και οι μεταποιητές. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια αποπαραγωγικοποίηση της ελληνικής πρωτογενής παραγωγής. Ο χειρισμός της κυβέρνησης μέχρι τώρα είναι καταστροφικός και δεν ξέρουμε τι θα βρούμε, η μεγάλη μας αγωνία δηλαδή είναι τι θα βρούμε την επόμενη μέρα και τι θα μπορέσουμε να σώσουμε περισσότερο. Μάλιστα. Γιατί όπως ξέρετε, το ξέρετε καλά, είστε και εσείς σε περιοχές που η οικονομία τους είναι βασικά αγροτική, όποιος φεύγει από την πρωτογενή παραγωγή, το να επιστρέψει πίσω είναι πολύ δύσκολο, είναι σχεδόν αδύνατο. Το ζήτημα λοιπόν, το στοίχημα είναι να κρατήσουμε την πρωτογενή παραγωγή, έτσι ώστε να δώσουμε μια ελπίδα για την επόμενη μέρα. Τι θέλουμε την πρωτογενή παραγωγή, θέλουμε να τη μειώσουμε, να μειώσουμε και τον αγροτικό πληθυσμό. Και η νέα ΚΑΠ συμβάλλει σε αυτό ή μάλλον οδηγεί σε αυτό που περιγράφω? Εμείς σαν δύναμη της αριστεράς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει χώρα που να βασίζεται στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Καμία χώρα δεν βγήκε από την κρίση, από κρίσεις όπως αυτές που ζει τα τελευταία 12 χρόνια, 13 χρόνια η χώρα μας,
χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα και μεταποίηση. Καμία χώρα. Αυτό είναι αδύνατο. Γι' αυτό σαν ΣΥΡΙΖΑ θεωρούμε ότι ο πρωτογενής τομέας με τη μεταποίηση τροφίμου που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 25% του ΑΕΠ και σχεδόν το 30% στην εργασία, πρωτογενής τομέας, στη μεταποίηση και εξαγωγές, όλο αυτό το σύμπλεγμα, είναι βασικός πυλώνας για να σταθεί η χώρα μας στα πόδια της. Μάλιστα. Αυτό προσπαθήσαμε επί των ημερών μας, την προηγούμενη διακυβέρνηση, αυτό θα κάνουμε και την επόμενη μέρα. Για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να ξεκινήσουμε με τον Νίκο το Σπιτσέρη, από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έλα, Νίκο. Βεβαίως. Κύριε Ραφοβίδη, πριν από λίγα λεπτά γύρισα από αγροτικές κινητοποίησεις εδώ στην περιοχή. Υπάρχει αγανάκτηση, υπάρχει απελπισία, υπάρχει απογοήτευση μεγάλη και ένα απόλυτο αδιέξοδο. Οι αγρότες στα χωριά εδώ του Παγκαίου δηλώνουν ότι ειδικά οι νέοι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να εγκαταλείψουν γιατί δεν έχουν και άλλη επιλογή εκεί που έχει φτάσει το καλλιεργητικό κόστος και με δεδομένο το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή με τα επιτραπέζια σταφύλια, τα οποία μένουν άκουπα στο χωράφι. Πήγαμε σε αμπέλι άκοπο με τα τσαμπιά πάνω κανονικά, γιατί απλά δεν συνέφερε στον αγρότη που μας πήγε εκεί να συγκομίσει, ο οποίος δήλωσε αποφασισμένος ότι δήλωσε βέβαιος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καλλιεργήσει και πάλι αν δεν υπάρχει κάποια βοήθεια. Έχετε κάτι συγκεκριμένο να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους? Έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση για τα επιτραπέζια σταφύλια εδώ του Παγκαίου που αντιμετωπίζουν το απόλυτο αδιέξοδο? Κύριε Σπιτσέρη, τώρα μπαίνετε στην καρδιά του προβλήματος, εκτός από τα πέρα μάλλον από τις θεωρίες και τις πολιτικές προσεγγίσεις, μπαίνετε στο διατάφτα. Το ένα πρόβλημα λοιπόν είναι η αύξηση του κόστους παραγωγής. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη εργατικών χεριών, που δημιουργήθηκε ακριβώς στο ότι έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στις οφειλές που έχει στην ακροδεξιά της. Το τρίτο ζήτημα είναι οι εξαγωγές, η διάθεση μάλλον στην εγχώρια και στην εξωτερική αγορά των προϊόντων, προϊόντα όπως το σταφύλι της περιοχής του Παγκαίου, το οποίο είχε πολύ ισχυρά ερίσματα στην αγορά, φαίνεται ότι το χάνει το ένα μετά το άλλο. Και ιδιαίτερα με αφορμή την πανδημία και μετά έχουμε κατάρρευση. Οι προτάσεις λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι συγκεκριμένες. Πρώτον, για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Η μη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο στη Μάνικα. Δεύτερον, η ενίσχυση στην αγορά λιπασμάτων για όσο διαρκεί η κρίση ακρίβειας. Τρίτον, η μείωση στην ηλεκτρική ενέργεια μέσω επιβολής πλαφών και με την κρατικοποίηση, την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, επιβολής πλαφών, έτσι ώστε τόσο στη μεταποίηση όσο και στην άρδευση να έχουμε μείωση του κόστους παραγωγής. Τέταρτον, με την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, που η περιοχή πλήγηκε πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια από καιρικά φαινόμενα, την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και τη χρηματοδότησή του, τη διμερή χρηματοδότησή του από το ελληνικό δημόσιο, έτσι ώστε οι παραγωγοί να νιώθουν ασφάλεια ότι μπορούν να συνεχίσουν την καλλιεργία τους. Και επόμενο και βασικό σημείο είναι η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού, έτσι όπως δουλεύτηκε, και να σας θυμίσω ότι το 2018 είχαμε ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών προϊόντων πρωτογενούς τομέα, πάλι θα γυρίσουμε και θα δουλέψουμε πάλι σε αυτό την κατεύθυνση των εξαγωγών. Νομίζω ότι ο κόσμος πια έχει σύγκριση. Μπορεί να συγκρίνει ποιο ήταν το ενδιαφέρον και ποια ήταν η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση και τι έγινε στα 4,5 χρόνια, στα δύσκολα 4,5 χρόνια επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και θα βγάλει τα συμπεράσματά του, τα οποία θα του χρειαστούν, θα είναι χρήσιμα τις επόμενες 2 μήνες μέχρι να έχουμε τις εκλογές. Δήμητρα Μακρύ, Κεντρική Μακεδονία. Έλα, Δήμητρα. Απλώς ήθελα να προσθέσω ότι στις αντίστοιχες προβληματικές περιπτώσεις είναι και η ελιά, η πράσινη ελιά της Χαλκιδικής,
όπου και εκεί φέτος, λόγω της έλλειψης των εργατικών χεριών, δεν μπόρεσαν να τις μαζέψουν όσο θα ήθελαν. Και απλώς ήθελα να ρωτήσω, κυρία Υπουργέ, η καινούργια ΚΑΠ, η οποία θα εφαρμοστεί μέχρι και το 2027, προβλέπει πολύ αυστηρές και προϋποθέσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνουν οι αγρότες τις επιχορηγήσεις, τις επιδοτήσεις. Δηλαδή, αν δεν έχουν γίνει πραγματικότητα κάποια έργα μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τα λεφτά θα επιστρέφουν πίσω. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το προβλέπει αυτό? Βεβαίως, κυρία Μακρύ, έχετε απόλυτο δίκιο όσον αφορά το εργατικό, κυρίως στη Χαλκιδική με την Πράσινη Ελιά, που πριν από μερικούς μήνες ήμουν σε περιοδία σε όλη την περιοχή της Χαλκιδικής. Εκτός από την έλλειψη των εργατικών χεριών, που πράγματι, κοιτάξτε, η Πράσινη Ελιά έχει συγκεκριμένο χρόνο συγκομιδής. Δεν μπορεί να συγκομιστεί νωρίτερα, δεν μπορεί να συγκομιστεί αργότερα, όταν αλλάξει χρώμα. Έχει λοιπόν ένα πολύ στενό όριο συγκομιδής, χρονικό όριο συγκομιδής. Άρα αν εκείνη την εποχή δεν υπάρχει διαθεσιμότητα εργατών να συγκομιστεί, δεν μπορεί να συγκομιστεί αργότερα. Χάνεται. Αυτό το είδαμε, το αντιμετωπίσαμε και εκτός το ότι μείνανε, όπως είπατε, ελιές στα δέντρα, δεν μπόρεσε να γίνει συγκομιδή και για έναν άλλο λόγο, γιατί τα ημερομίσθια ήταν υπέρμετρα ακριβά, οπότε πολλοί παραγωγοί προτίμησαν να μην συγκομίσουν τις ελιές τους προκειμένου να πληρώσουν υψηλότερα μεροκάματα που θα τους έβαζαν μέσα. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να τελειώσω αυτό που είπα πριν απαντώντας στον κύριο Μαγδί. Είναι στον κύριο Σπιτσέλη, συγγνώμη, ότι το πρόβλημα των εργατών γης δημιουργήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί? Γιατί στις 11 Ιουλίου, 4 μέρες μετά τις εκλογές του 2019, η νέα κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε την απόδοση από τους μετανάστες. Άρα οι μετανάστες, οι άνθρωποι, δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία, δεν μπορούσαν να απασχοληθούν νόμιμα από τους Έλληνες εργοδότες, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούσαν να βάλουν εργόσημα και να υπάρξει ανάλογη ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές. Σαν να μην έφτανε αυτό, πέρυσι τον Ιούλιο του 2021 η Νέα Δημοκρατία κατήργησε το 13α που είχαμε θεσπίσει εμείς το νόμο, την νομοθετική ρύθμιση για την απασχόληση των παράτυπα διαμενόντων. Οπότε τι έκαναν, οι εργάτες γης έφυγαν στο εξωτερικό. Έτσι δημιουργήθηκε λοιπόν το πρόβλημα των έλλειψης εργατών γης που συζητάμε σήμερα. Και στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, κυρία Μακρύ, για την αιρεσιμότητα, αιρεσιμότητα λέγεται αυτό, το ότι θα υπάρχει απώλεια κονδυλίων αν δεν υλοποιηθούν οι στόχοι στη νέα ΚΑΠ, αυτό το είχαμε θέσει από την αρχή και λέγαμε χαρακτηριστικά ότι θέλει μεγάλη προσοχή πώς θα διαμορφωθεί το εθνικό σχέδιο, εθνικό στρατηγικό σχέδιο, έτσι ώστε να μην γίνει το σκηνή που θα κρεμαστούν οι Έλληνες παραγωγοί. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κατάλαβε τι της λέγαμε, δεν άκουσε την κοινωνία και τους φορείς των αγροτών και το εθνικό σχέδιο έτσι όπως καταρτίστηκε έχει αυτό το κίνδυνο όπως τον περιγράψατε. Στο δικό μας το πρόγραμμα, στη δικιά μας την ανάλυση, είναι να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε όχι μόνο να μην χαθούν κονδύλια, αλλά να απαλύνουμε και τον κίνδυνο να έχουμε πρόστιμα και καταλογισμούς όπως καλή ώρα τρώμε τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δίνεται η δυνατότητα της αναμόρφωσης, έτσι κύριε Ραχοβίτη? Βεβαίως δίνεται η δυνατότητα της αναμόρφωσης και ειδικά μετά τον πρώτο έτος που ήδη διανύουμε, από εκεί και πέρα μπορούμε να αλλάξουμε αρκετά σημεία από το εθνικό στρατηγικό. Κώστας Μαυρίδης και κλείνουμε, Δυτική Μακεδονία. Θέλω να σταθώ λίγο στον τρόπο λειτουργίας του ΕΛΓΑ, γιατί όχι επειδή το θέλω εγώ, αλλά επειδή οι αγρότες το βάζουν πάντα στα αιτήματά τους εδώ και χρόνια. Και θέλω να σας μεταφέρω μια εικόνα ενός αγρότη που μου είπε ότι αντί να είναι το στιβαρό μπαστούνι ο ΕΛΓΑ, είναι το σαρθρό το οποίο δεν, τη στιγμή που πέφτει ο αγρότης, τη στιγμή δηλαδή που έχει το πρόβλημα, δεν τον στηρίζει. Και δεν τον στηρίζει γιατί δεν έχει προσωπικό ή το προσωπικό είναι εποχιακό, γιατί καθυστερεί στις εκτιμήσεις και πολλές φορές οι εκτιμήσεις του ανταποκριτή με την τελική αποζημίωση έχουν μεγάλη απόκληση.
και βεβαίως η καθυστέρηση των χρημάτων όταν ο αγρότης παίρνει από το εισόδημά του μια φορά το χρόνο χρήματα, εάν έχει τη ζημιά, πώς θα ζήσει με μια καθυστερημένη αποζημίωση που δεν είναι στο ύψος και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κύριε Μαυρίδη, μου δίνετε την ευκαιρία να συνεχίσουμε την κουβέντα από εκεί που την ανοίξαμε λίγο νωρίτερα. Σχετικά με τον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ πρέπει να είναι, να έχει το χαρακτήρα του αλληλέγγυου και του κοινωνικά δίκαιου δημόσιου οργανισμού ασφάλισης. Για να επιτελέσει αυτό το ρόλο μετά τις αλλαγές που έχουν έρθει τόσο στην κλιματική αλλαγή, στις καιρικές συνθήκες, όσο στις καλλιέργειες, στον εξυγχρονισμό των καλλιεργειών, των ποικιλιών και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός και είναι εκ των ουκάνων. Στα 4,5 χρόνια που κυβερνήσαμε κι εμείς δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε την αλλαγή. Ωστόσο, αναθέσαμε την αναλογιστική μελέτη για να μπορέσει να γίνει οργανωμένα μια αλλαγή και όχι κατά, σύμφωνα με τις πολιτικές πιέσεις των περιοχών. Αναθέσαμε την αναλογιστική μελέτη η οποία ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην διακυβέρνηση, στην περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Από ό,τι πληροφορούμε, παρόλο που η Νέα Δημοκρατία δεν την έχει φέρει προς συζήτηση, αντίστοιχες αλλαγές εισηγείται και η Παγκόσμια Τράπεζα, η μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Πού είναι όλα αυτά? Σε κάποιο συρτάρι κάποιου υπουργού. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν προχώρησε σε αυτές τις αλλαγές που είχαμε ξεκινήσει? Γιατί υπήρχε η ιδεοληψία ότι όλα αυτά θα τα λύσει η αγορά, δηλαδή η ιδιωτική ασφάλιση. Ο κύριος Βορύδης λοιπόν κάλεσε τότε, όταν πρώτο ήταν ο πρώτος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, κάλεσε τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τους είπε να αναλάβουν την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής. Οι εταιρείες λοιπόν του απάντησαν ότι βεβαίως να το κάνουμε, αλλά θα πρέπει να αυξήσουμε το ασφάλιστρο στον παραγωγό και να μειώσουμε τις ασφαλιστικές καλύψεις. Και ο κ. Βορύδης φυσικά τους είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και θα μας βάλουμε τις πέτρες, και εκεί τελείωσε η ιδεοληψία της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, η αναλογιστική μελέτη και η μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας έμειναν στα συρτάρια. Γι' αυτό λέμε, με το καλό, όταν αναλάβει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ τη διακυβέρνηση της χώρας, την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, σε μια προοδευτική κατεύθυνση, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ είναι το πρώτο βασικό προαπαιτούμενο. Το δεύτερο είναι η ισχυρή χρηματοδότηση του οργανισμού. Και έχουμε προτείνει το εξής, και έχει ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ότι θα υπάρχει πλέον διμερής χρηματοδότηση. Όσα χρήματα βάζει ο αγρότης, άλλα τόσα θα βάζει και το κράτος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό ταμείο που να μην είναι σαθρό το μπαστούνι που περιγράψατε ωραία, αλλά να είναι ένα στιβαρό μπαστούνι, ένα στιβαρός πυλώνας που μπορεί να ξέρει ο αγρότης ότι και ζημιά να γίνει θα μπορέσει να ζει στην οικογένειά του και θα μπορεί να καλλιεργήσει και την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι εκείνη η αναλογιστική μελέτη έλεγε για 50-50, έτσι, κύριε Υπουργέ, αν θυμάμαι καλώς. Η αναλογιστική μελέτη το πρότεινε, δεν το περιέγραφε, ήταν πρόταση στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή, όπως αναπτυχθεί από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Όχι, όχι, αποτυπώνοντας τα οικονομικά δεδομένα και κάνοντας μία πρόβλεψη των αναγκών, έλεγε ότι δεν είναι ελλειμματικός ο ΕΛΓΑ αν δεν παρεύει το κράτος μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και στελέχωση, ακριβώς, κύριε Υπουργέ. Αυτό ακριβώς έλεγε, και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η διμερής χρηματοδότηση κατά το μοντέλο της Κύπρου. Όπως είναι, ναι. Κύπρος, 50-50. Ναι, ναι. Κώστα, δεν ξέρω, θέλεις, ναι, να προσθέσεις κάτι. Και στελέχωση και με έψυχο εργατικό δυναμικό αμάξια του οργανισμού και αυτοκίνητα. Δεν μπορεί να παίρνει τηλέφωνο τον αγρότη για να έρθει να πάρει τον εκτιμητή να πάει να κάνει εκτίμηση στο χωράφι. Είναι αδιανόητο αυτό. Σωστό, σωστό. Και άλλο ένα πρόβλημα που θα σας βάλω εγώ και ως γεωπόνος είναι και η αμεσότητα της καταγραφής. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο γεωπόνος στο χωράφι να περνάει όταν γίνεται η ζημιά 15 Ιανουαρίου και το πόρισμα να γράφεται 7-8 μήνες μετά. Αυτό θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και να λαμβάνει γνώση ο παραγωγός την ίδια στιγμή για λόγους διαφάνειας. Αυτό το είχαμε λύσει, αλλά δεν προχώρησε. Είχαμε φροντίσει έτσι ώστε να εφοδιαστεί ο ΕΛΓΑ με τάμπλετ σε συνεργασία με το ψηφιακής παραγωγής, έτσι ώστε να φαίνεται ότι ποια στιγμή περπατάει το χωράφι ο παραγωγός μαζί με τον εκτιμητή, εκτιμητής παραγωγός μαζί, λαμβάνουν γνώση και ο παραγωγός του πορίσματος και υπογράφει ηλεκτρονικά στο τάμπλετ, και αυτή η πληροφορία
σε real time, σε πραγματικό χρόνο, μεταφέρεται στα κεντρικά του ΕΛΓΑ. Οπότε ανά πάσα στιγμή πατώντας ένα κουμπί, ξέρεις ποιες είναι οι ανάγκες που έχεις να ικανοποιήσεις. Ακριβώς. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω θερμά. Χωρίς να υπάρχει διαφωνία με τον παραγωγό, που είναι ένα βασικό σημείο τριβής του παραγωγού με τον, ΕΛΓΑ. Και δεν έχεις ενστάσεις, δεν έχεις καθυστερήσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ όλους για τη φιλοξενία.